Σημαντική ποσότητα λαθρέων καπνικών προϊόντων σε τυχαίο έλεγχο οδηγού για ταχύ εντόπισαν αστυνομικοί τη Όπια στην Πάτρα και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Πυροσβεστίου. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δεκάδε πακέτα λαθρέα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού. Σε βάρο του συλληφθέντα οδηγού σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον τη δικαιοσύνη. Ούτε έμπειροι αστυνομικοί τη όποια δεν πίστευαν στα μάτια του με το σπάνιο έβριμα που εντόπισαν σε τυχαίο έλεγχο αλλοδαπού οδηγού στα ροήτικα πατρών. Ειδικότερα στην κατοχή του βρέθηκε σιδερογροθιά, τέιζερ, κάτι που δεν έχει καταγραφεί εκ νέου τουλάχιστον στα τοπικά αστυνομικά δεδομένα. Σε βάρο του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση τη νομοθεσία περί όπλων και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πατρών. Δύο συλλήψει και συνολικά πέντε δικογραφίε για ενδοοικογενειακή βία στη Δυτική Ελλάδα σχηματίστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, από αστυνομικού υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομία Αχαΐας Ηλία Ετολία συνελήφθησαν δύο άτομα και σχηματίστηκαν συνολικά πέντε δικογραφίε για υποθέσει ενδοοικογενειακής βίας. Στην Πάτρα συνελήφθησαν ένας άνδρας και μία γυναίκα σύζυγοι, διότι αλληλομηνήθηκαν καταγγέλλοντας ότι ο άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του με γροθιά στο κεφάλι, ενώ η γυναίκα προκάλεσε στο χέρι του συζύγου τη εκδόρε με μαχαίρι. Επίση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο μια γυναίκα, την οποία κατήγγειλε ενδιαστάσει σύζυγό τη για ενδοοικογενειακή απειλή μέσω τηλεφώνου. Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύζυγό του ότι τη χτύπησε στο κεφάλι με το κεφάλι του. Στον πύργο τώρα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η σύνοικο σύντροφό του, αναφέροντα ότι τη προκάλεσε σωματικέ βλάβε και την απείλησε λεκτικά. Στο μεσολόγη τέλο, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρο ενό άνδρα, τον οποίο κατήγγειλε η διαστάση σύζυγό του, αναφέροντα ότι την απείλησε και την εξύβρισε μέσω μηνυμάτων στο τηλεφωνό τη. Οι δικογραφίε που σχηματίστηκαν σε βάρο των κατηγορουμένων υποβλήθηκαν στου κατατόπου αρμόδιου εισαγγελεί. Του έλειπε μια πόρτα από καρότσα και είπαν να μην χρονοτριβούν οι κλέφτε που έδρασαν για ακόμα μια φορά ανενόχλητοι στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Εντείνεται η αγανάκτηση των κατοίκων τη περιοχή για το φαινόμενο των κλοπών που τίνει να πάρει ανεξέλεγκθε διαστάσει. Σαν να μην έφτανε η ιερόσλη δράση κακοποιών σε εκκλησίες και κοιμητήριο... και μετά την κλοπή ενός οχήματος... ένα ακόμα όχημα έγινε στόχο. Αυτή τη φορά... Πήραν την πόρτα τη καρότσα ενό αγροτικού ενώ φτερά έκαναν και δύο ποδήλατα από το ισόγειο κατοικία. Απίστευτο και όμω αληθινό. Εισήλθαν σε αυλή με κλειστή αυλόπορτα και ξεβίδωσαν την πόρτα από το αγροτικό μάρκα το Ιώτα, χρωματοσκούρμπλε. Οι κάτοικοι πλέον αισθάνονται πλήρω εγκαταλελειμμένοι και φοβούνται την κακιά στιγμή που θα αναγκαστεί κάποιο να πάρει τον ώμο στα χέρια του.